Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ανόρθωσης, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή της ομάδας μας Ανόλα στην Φόρα. Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, με την ομάδα μας να παίρνει η δεύτερη σερή νίκη και με τις ελπίδες πλέον να αναπτερώνονται μετά και το βαθμολογικό άλμα. Μετά από 13 αγώνες στο πρωτάθλημα, η ομάδα μας έχει πλέον θετικό συντελεστή τερμάτων. Βρίσκεται στα 19 γκολ υπέρ έναντι 18 κατά. Και είναι η πρώτη φορά που ο συντελεστής δεν είναι αρνητικός. Θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο και με τον φιλοξενούμενό μας, αλλά και με τα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν. Μην ξεχνάτε όμως τον διαγωνισμό μας, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν? Στέλνετε SMS στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωση, το ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference Link που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις, αλλά και τα παιχνίδια τους υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Όσα περισσότερα μηνύματα στέλνετε, τόσες περισσότερες και συμμετοχές και οι πιθανότητες σας για να κερδίσετε αυτό το έπαθλο θα τρέχει καθ' όλη την διάρκεια και της απόψινής μας εκπομπής και ο νικητής θα ανακοινωθεί στην πρώτη εκπομπή του 2022 και με την βοήθεια και του εκάστοτε φιλοξενούμενου μας. Πάμε όμως αμέσως να καλωσορίσουμε τον απόψινό μας προσκεκλημένο. Πρόκειται για τον εκλεκτό του Τιμούρ Κετσπάγια στα άκρα της επίθεσης. Μπορεί να παίξει και ως δεύτερος επιθετικός εάν κληθεί. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σερβία, από όπου και κατάγεται. Στη συνέχεια βρέθηκε στη Ρουμανία και έκλεισε με πενταετή παρουσία στην ελληνική Super League. Πρόκειται για τον Μίλος Ντέλετιτς. Μίλος, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόκληση και καλησπέρα σε όλους τους οπαδούς της Ανόρθωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας, ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή που είναι και τελευταία για το 2021. Θα κλείσουμε μαζί αυτόν τον κύκλο και μάλιστα και σε έχουμε και σε μια περίοδο κατά την οποία είσαι και πάρα πολύ ανεβασμένος και στην απόδοσή σου και ψυχολογικά σε βλέπουμε. Σε τι περίοδο σε βρίσκουμε? Εντάξει, σίγουρα αυτό το περίοδο όταν ήρθα από καλοκαίρι και μετά την που φτάσαμε στην Europa Conference League, μετά που έπατα και κοροϊνό, τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Προσπαθώ κάθε μέρα να είμαι καλύτερος, να δουλεύω σκληρά στις προπόνησεις και να βοηθήσω την ομάδα. Θα μου δώσεις ένα λεπτάκι να διαβάσω και την κάρτα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής όπως αυτά διαμορφώθηκαν. Πάμε να δούμε την σχετική κάρτα. Ο Άρης με την ΠΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1, ενώ το Σάββατο η ομάδα μας κέρδισε με 2-0 τον Εθνικό Άχνας. Από Έλα Πόλων 1-1, ενώ την Κυριακή ΑΕΛ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-0 και η Δόξα με 2-1 έναντι της Ομόνιας. Χθες βράδυ η Πάφος σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι κέρδισε με 3-1 την ΑΕΚ. Να δούμε και την βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί. Στην πρώτη θέση ο Απόλλωνας με 29 βαθμούς. Η ΑΕΚ βρέθηκε στην δεύτερη θέση με 28, 27 ο Άρης. Στην τέταρτη θέση η Πάφος στους 21 βαθμούς και η ομάδα μας ανεβαίνει στην πέμπτη θέση με 19 βαθμούς. Από 17 βαθμούς Ομόνια και ΑΠΟΕΛ, 16 Ολυμπιακός, στην ένατη θέση με 15 βαθμούς η ΑΕΛ, 14 βαθμούς για την Δόξα και στην 11η θέση η ΠΑΕΚ με 12, τελευταίος ο Εθνικός Άχνας με 8 βαθμούς. Όσον αφορά στο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής, στην Δευτέρα ο Εθνικός Άχνας υποδέχεται την Δόξα στις 5 το απόγευμα, ο Απόλλων την ΑΕΛ στις 7 το βράδυ στη Λεμεσό, την Τρίτη ο Ολυμπιακός αναμετράται με την ΑΕΚ στις 5 το απόγευμα και η ομάδα μας υποδέχεται στον Αντώνης Παπαδόπουλος στις 7 τον Άρη. Την Τετάρτη αγωνιστική ολοκληρώνεται με τους αγώνες Πάφος FC και Ομόνια στις 5 το απόγευμα, ενώ η ΠΑΕΚ θα υποδεχτεί στις 7 τον ΑΠΟΕΛ. Οι top scorers της ομάδας μας, πρώτος στην λίστα ο Αμρουάρτα κορυφαίος με 7 γκολ, ακολουθεί Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και Κωστάκης Αρτιματράς με 3 γκολ, 2 ο Νίκος Καλτσάς και από έναν γκολ Άντερσον Κορέια, Νίκα Κατσαράβα, Μίλος Τελέτης πριν απόψε μαζί μας, Χοβχάνες Χαμπαρτσουμιάν. Και οι top assists και πάλι πρώτο στην λίστα ο Αμρουάρτα με 4, ακολουθεί ο Δημήτρης Χριστοφή με 2 και από μία μοίρασαν Ζόζεφ Χουσπάουερ, Νίκος Καλτσάς, Άντερσον Κορέια, Νίκα Κατσαράβα, Μίλος Τελέτης, Χοβχάνες Χαμπαρτσουμιάν και Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Μίλος, είχαμε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μια πολύ σημαντική νίκη με πάρα πολλά τα θετικά από αυτή τη νίκη. Θα ήθελα για αρχή το δικό σου σχόλιο για αυτό τον αγώνα, πόσο σημαντικός ήταν και πώς είδες και την παρουσία της ομάδας μας. Ναι, ήταν σίγουρα σημαντικό παιχνίδι
μετά τις νίκες επί την Δόξα και είμαστε χαρούμενοι που σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με μια ομάδα νομίζω ότι στα τελευταία 3-4 παιχνίδια έχει καλά αποτελέσματα, έχουν αλλάξει και τον προπονητή και παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που δείξανε. Σίγουρο ότι αυτό το παιχνίδι θα μας δώσει σίγουρα αυτοπεποίθηση και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι σταθερότητα στα επόμενα παιχνίδια μετά της Europa Conference που δεν περάσαμε το όμιλο. Νομίζω ότι τώρα θα συγκεντρώσουμε μόνο για το πρωτάθλημα και κύπελο και θα είμαστε όλοι full συγκεντρωμένοι στα επόμενα παιχνίδια. Πέτυχες και εσύ ένα πανέμορφο γκολ στον αγώνα με την Δόξα. Ήταν κάτι που είδαμε και εσένα να σου δίνει ένα μπουστάρισμα ψυχολογικό. Σίγουρα χρειαζόσουν αυτό τον γκολ, έτσι δεν είναι? Ναι, αφού στα προηγούμενα παιχνίδια λίγο ήμουνα και άτυχος και δεν έβαλα τα τέρμα. Πήγε και στο ντοκάρι και έξω και δεν μπήκε μέσα. Ευτυχώς με την Δόξα μπήκε μέσα και το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα κέρδισε μετά το ένα καλό εμφάνιση στην Βελιγράδη που παίξαμε το τελευταίο παιχνίδι, κερδίσαμε και αυτό του ήταν το πιο σημαντικό και το σημαντικό ήταν και ότι η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο. Παίξαμε επιθετικό ποδόσφαιρο και δείξαμε από την αρχή ότι θέλουμε να κερδίσουμε και να πάμε ψηλότερα. Βλέπουμε και εσένα ότι δοκιμάζεις συχνά σουτ, μακρινά σουτ. Ήταν κάτι μετά από οδηγίες του προπονητή ή ήταν μια απόφαση δική σου, δοκιμάζεις και εσύ τις αντοχές σου, τις δυνατότητές σου? Εντάξει, μου αρέσει ναι, να σουτάρω από όλες τις θέσεις. Σίγουρα και ο προπονητής θέλει να σουτάρουμε, να δείξουμε ότι θέλουμε να το βάλουμε και να μην έχουμε δεύτερη σκέψη. Και αυτό δουλεύω και καθημερινότητα στην προπόνηση και μετά τις προπόνηση δουλεύω στα τελειώματα και πιστεύω ότι θα μπουν και στα επόμενα παιχνίδια. Αυτή είναι μια υπόσχεση, έτσι δεν είναι? Ναι. Είσαι αριστεροπόδαρος, αλλά βλέπουμε ότι παίζεις δεξιά και αν μπορείς να σουτσάρεις, είναι αυτή η αγαπημένη σου κίνηση, αν μπορούμε να πούμε? Ναι, σίγουρα με το αριστερό και εντάξει προσπαθώ να κάνω και με το δεξί, αλλά το αριστερό είναι το πιο δυνατό μου. Και στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε ότι είσαι στην αρχική ενδεκάδα, παίζεις βασικός. Είναι αυτός το στόχος σου για να καθιερωθείς ως τέτοιος? Σίγουρα, ναι. Για ποδοσφαιριστής είναι σημαντικό να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Εγώ κάθε μέρα στην προπόνηση θέλω να δείξω ότι θέλω να δώσω καλύτερα και να βοηθήσω την ομάδα. Είναι σημαντικό και για την συνέχεια όποιοι παίζουμε μπροστά είναι σημαντικό να βάζουμε και γκολ και να κάνουμε assist, να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τις νίκες και να πάμε ψηλότερα στα βαθμολογικό πίνακα. Άρα οι οπαδοί μας τώρα τι να περιμένουν από εσένα αλλά και η ομάδα, τι να περιμένουν από τον Μήλος? Τι μπορείς να δώσεις στην ομάδα, πιστεύεις περισσότερο? Πιστεύω σίγουρα περισσότερο, ναι. Τα πάντα τα έχω ψηλά τους στόχους και θέλω να πετύχω με την ανόρθωση να έχουμε όλοι να έχουμε ένα καλό χρόνο, να είμαστε υγεία και να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να βοηθήσουμε την ομάδα. Η ανόρθωση είναι μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι δεν βρίσκουμε σε ένα βαθμολογικό πίνακα, σε ένα θέση που δεν πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε πιο ψηλά και πιστεύω την ομάδα και πιστεύω και σε μένα ότι μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Τέλεια. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βίντεο με το τρίτο μάτι της αναμέτρησης με τον αγώνα επί του Εθνικού και επανερχόμαστε.
Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους προσωπικούς αλλά και τους επαγγελματικούς στόχους του Μίλος Τελερίτς. Επιστροφή στο στούντιο, φίλες και φίλοι, μαζί με τον φιλοξενούμενό μας, ο Μίλος Τελερίτς, είναι απόψε μαζί μας. Πρωτού πάω όμως κοντά του, να σας υπενθυμίσω για τον διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης, το ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference Link που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας τόσο στις προπονήσεις όσο και στα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Στέλνετε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε μέχρι και το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, ώστε να έχετε και περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσετε. Είναι αυτή η συγκεκριμένη μπάλα που βρίσκεται εδώ μπροστά μου, το μεγάλο έπαθλο αυτού του διαγωνισμού. Μίλος, τώρα κοντά σου, αν σου ζητούσα να αξιολογήσεις μέχρι τώρα την πορεία της ομάδας μας και στο πρωτάθλημα, τι θα μου έλεγες, πώς έκρινες την παρουσία μας? Εντάξει, σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια που παίξαμε και που είχαμε τα άλλα παιχνίδια στον Europa Conference, είχαμε δύο στόχους και σίγουρα ότι σε κάποια παιχνίδια, μετά από παιχνίδια που παίξαμε εκεί στην Europa, δεν είχαμε, βγάζαμε 100%, αλλά δεν μας βγήκε και νομίζω ότι σε βαθμολογικό πίνακα μπορούμε να ανεβαίνουμε πιο ψηλά, σίγουρα. Η ομάδα έχει ποιότητα, αυτό φαίνεται. Αυτό που νομίζω ότι θα είναι κλειδί είναι τη σταθερότητα που πρέπει να κρατήσουμε στα επόμενα μπορούμε παιχνίδια. Μπορούμε να έχουμε αυτή την σταθερότητα από εδώ και στο εξής? Πρέπει να έχουμε, αφού άμα θέλουμε να είμαστε πιο πάνω, πρέπει να κρατήσουμε τη σταθερότητα και να πάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να πάμε κάθε παιχνίδι σαν ένα φινάλε και θα δούμε στην Μάιο που δεν είμαστε. Εντάξει, από την μία ήταν τότε και η Ευρώπη και κάπου οι δυνάμεις μοιράζονταν μία στην Ευρώπη και μία στο πρωτάθλημα. Μετά όμως θα ξεκινήσει και το κύπελλο, οπότε και πάλι θα είναι το πρόγραμμά σας έτσι βεβαρημένο αρκετά. Θα έχετε πάρα πολλά μάτς να αγωνιστείτε. Οπότε και πάλι κάπως θα πρέπει να βρείτε τον τρόπο για να βρίσκεστε πάντα συγκεντρωμένοι και σταθεροί στις αποδόσεις σας. Αυτό. Αύριο λοιπόν έχουμε τον αγώνα με την ΠΑΕΚ στο εξαναβολής παιχνίδι. Μια ΠΑΕΚ η οποία πριν από μερικές εβδομάδες μας πήρε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Με τι ψυχολογία πάμε και με ποιο σκεπτικό σε αυτό το παιχνίδι, Μίλος? Γιατί εντάξει, θυμόμαστε όλοι το τι συνέβη σε αυτό τον αγώνα. Ναι. Όπως είπα, ναι, μετά τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε, σίγουρο ότι η ομάδα έχει τώρα πιο μεγάλο αυτοπεποίθηση. Πρέπει να παίρνουμε αυτό το παιχνίδι με πολύ σοβαρότητα. Παίζουμε εκτός έδρας. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει πρόβλημα, ναι, και αυτό μας έχει δείξει και στο παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Να μπούμε 100% και να κερδίσουμε αυτό. Θα είναι σίγουρα το στόχο μας αύριο. Και θα είναι και, αν όλα πάνε καλά, και το τρίτο σερί παιχνίδι, η τρίτη σερί νίκη μας. Ελπίζω να είστε Άγιος Βασίλης για τους οπαδούς μας και να φέρετε αυτή τη νίκη. Μακάρι. Για να φέρουν τα φετινά Χριστούγεννα με χαμόγελα στους οπαδούς μας. Μακάρι. Θες να θυμηθούμε λίγο τα γκολ της ομάδας μας μέχρι στιγμής? Ναι. Για πάμε να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί.
τέλος, δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω και για την πορεία της ανόρθωσης στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, η ομάδα μας έφτασε να έχει πιθανότητες πρόκρισης. Μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο λεπτό έπαιζε με πάθος εκεί στο γήπεδο της Παρτιζάν. Όμως τελικά φάνηκε ότι η τύχη δεν μας έκλεισε το μάτι. Ναι, σίγουρα. Άμα βλέπουμε όλη τη διαρκεία τα παιχνίδια που είχαμε. Στα πρώτα παιχνίδια που έχουμε χάσει εντός έδρας με τον Partizan, νομίζω ότι ήμασταν καλοί, αλλά έτσι χάσαμε το. Φάγαμε τον γκολ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και μετά στο δεύτερο πιέζαμε, δεν μας βγήκε και μετά το δεύτερο γκολ έχει κλείσει νομίζω το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω και μετά την Γκάντι νομίζαμε ότι δεν έχουμε πιθανότητες, αλλά όπως είδαμε όλα με τα αποτελέσματα στο Όμιλο και μετά τα παιχνίδια με Φλόρα και μεγάλη νίκη με την Γκάντι που έχουμε πετύχει, έχει ανοίξει το, πώς λένε, πιθανότητες για να περάσουμε, ναι, τον Όμιλο. Πήγαμε εκεί στη Βελιγράδη, είπαμε μεταξύ μας όλοι από την ομάδα να δώσουμε 100% και είναι ένα παιχνίδι, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά από αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι βρίσκαμε ένα Partizan που δεν ήταν σε καλή κατάσταση, όπως ήταν και το πρώτο παιχνίδι, και εντάξει, άτυχα που δεν παίξαμε, που δεν κερδίζαμε. Νομίζω ότι είχαμε όλα να πάμε σαν νικητής και ευκαιρίες και έτσι στη ροή παιχνιδίου και το τελευταίο λεπτό που είχαμε με τον Χριστοφή που είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία, άτυχα που δεν παίξαμε, που δεν κερδίσαμε. Ναι, αν βλέπαμε γενικότερα στο σύνολο την παρουσία της ανόρθωσης στα ευρωπαϊκά σαλόνια, στα ευρωπαϊκά γήπεδα, πώς θα την έκρινες? Ήταν η ανόρθωση που μπορούσαμε να δούμε ή μπορούσαμε να δούμε κάποια καλύτερη ανόρθωση? Ήμασταν στο επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε? Εντάξει, μπορώ να πω ότι σε κάποια παιχνίδια μπορούσαμε σίγουρα να κερδίζουμε και βαθμούς, όπως και με την Φλόρα δύο φορές. Πετύχαμε ένα νίκη που δεν περίμενε κανένας με την Γκάντι. Νομίζω ότι μπορούσαμε να περάσουμε, με λίγο τύχη μπορούσαμε να περάσουμε, αλλά δείξαμε μετά και ένα καλό πρόσωπο. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε με όλες τις ομάδες και να τους κερδίσουμε. Θέλω να μου πεις εσύ και την δική σου εμπειρία, γιατί ήταν η πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, που έπαιξες σε παιχνίδια ευρωπαϊκό, ναι, κύπελο. Θέλω να μου πεις πώς βίωσες εσύ όλη αυτή την εμπειρία. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν, όπως είπα και πριν ήρθα εδώ στην ανόρθωση, η ευκαιρία να παίξω την Ευρώπα όταν με πήρανε, αυτό ήταν η πρώτο στόχο για να έρθω εδώ. Ήταν, για να γνωρίζω, είναι μεγάλη ομάδα και γι' αυτό έχω μιλήσει και με το manager και με τους άνθρωπους από την ΑΕΚ ότι θέλω να πάω εκεί και να βρείτε λύση. Σίγουρο ότι είναι πολύ ωραίο να παίζεις στην Ευρώπα σε ένα καινούριο competition, διαγωνισμό, ένα ωραίο διαγωνισμό και νομίζω ότι έχουμε αφήσει ένα καλό εκτύπωση. Τι κρατάς δηλαδή από όλη αυτή την εμπειρία, από όλο αυτό το ταξίδι, τι θυμάσαι περισσότερο, τι θα κρατάς για μια ζωή στο μυαλό σου? Και τι κερδίζει γενικότερα να παίκτης από όλη αυτή την εμπειρία? Αυτό, εμπειρία, σίγουρα. Mm-hmm. Εμπειρία, θα κρατήσουμε όλη η εμπειρία από αυτό το competition και δώσαμε νομίζω ότι 100% μας, άτυχα που δεν μας βγήκε, μάλλον θα μας βγει σε άλλα παιχνίδια, mm-hmm, στην πρώτα τλήματα. Έμαθα, κάποιος μου είπε ότι όταν πήγατε στο Βελιγράδι, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής στο λεωφορείο, έδειχνες στους συμπαίκτες σου τα γήπεδα στα οποία έπαιξες. Ήταν ένα ταξίδι όχι μόνο επίσκεψη στην πατρίδα σου, αλλά ήταν και στις γειτονιές τις οποίες μεγάλωσες. Φαντάζομαι πόσο συγκινητική θα ήταν αυτή η περιπέτεια. Πολύ, πολύ ωραία, ναι. Όπως είπα, μετά από 6 χρόνια γύρισα στην χώρα μου να παίξω ένα παιχνίδι. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ ωραίο εκείνη που πηγαίναμε από αεροδρόμιο. Τους έχω δείξει
αφού περάσαμε ένα γήπεδο που εκεί έχω ξεκινήσει την καριέρα όταν ήμουν μικρός και ήταν πολύ ωραίο και μπροστά τους να παίζω και στην Partizan εκεί που το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν στα τελευταία παιχνίδια πριν έφυγα στην Ελλάδα, έχω παίξει στο γήπεδο της Partizan και έχω βάλει και γκολ. Χάσαμε 3-2 δυστυχά, αλλά έχω παίξει τα τελευταία, ένας από τα τελευταία παιχνίδια που έχω φύγει μετά. Δεν ήξερα ότι θα μείνω τόσο καιρό εκτός από χώρα μου, αλλά ήταν ωραίο να παίξω πάλι στην χώρα μου. Έχεις μιλήσει καθόλου με συμπατριώτες σου και πριν τον αγώνα με την Partizan, αλλά και μετά. Τι εντυπώσεις αποκόμισαν από την ανόρθωση? Ναι, σίγουρα. Οι άνθρωποι από Σερβία τώρα γνωρίζανε την ανόρθωση. Τώρα νομίζω ότι όλοι αυτό που μου είπαν ότι ήταν οι οπαδοί της ανόρθωσης που ήταν στο γήπεδο, ήταν πολύ ωραία και να παίζει μπροστά τους και ήταν μαγική. Έχουν αφήσει ένα καλό εντύπωση σε όλο το κόσμο στη Σερβία. Τραγουδήσανε με τον οπαδούς τους Partizan μαζί κάτι για Κόσοβο και αυτό ήταν σημαντικό και όλοι ήταν ευχαριστημένοι με τις οπαδούς τους ανόρθωσης. Για εσάς τους ποδοσφαιριστές, πόσο σημαντική είναι αυτή και η παρουσία του κόσμου στα γήπεδα, πόσο μάλλον και σε ευρωπαϊκά ταξίδια? Φαντάζομαι θα είναι και μια έτσι περαιτέρω όθηση να παίξετε και καλύτερα ενδεχομένως. Σίγουρα. Όταν βλέπεις να έρθουν τόσο πολλούς οπαδούς, όταν βλέπεις δεν νιώθεις ότι είσαι εκτός από Κύπρο και σίγουρα είναι ωραίο. Ήταν μαγική και στη Βελιγράδη και στην Γκάντι και στην Τάλιν. Μας έχουν δώσει αυτό η νιώθηση να πάμε καλύτερα, να δώσουμε 100%. Όπως παίζεις και μπροστά του, άμα παίζεις μπροστά τους στο Αντώνης Παπαδόπουλος και σε όποιο γήπεδο στην Κύπρο είναι πολύ ωραίο, νιώθεις πιο δύνατος. Και επειδή μιλάς ελληνικά, τώρα θα σε ρωτήσω ποιο σύνθημα που λένε οι οπαδοί μας είναι το αγαπημένο σου. Έχει πολλά. Ένα που θυμάσαι και πάντοτε το λες και εσύ όταν παίζεις. Δυνατά, πιο δυνατά. Να μας το πεις, ναι. Ναι, έχουν ναι, πολλά. Αυτή, λέω δυνατά, πιο δυνατά, αυτή μου αρέσει. Και τον ύμνο το ίδιο. Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, mm-hmm. όταν επιστρέψουμε από το διαφημιστικό, θέλω να μας πεις την εμπειρία σου, τα πρώτα σου βήματα στο ποδόσφαιρο, αργότερα η όλη σου εμπειρία στην Ελλάδα, αλλά και εδώ η προσαρμογή σου στην Κύπρο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, σας υπενθυμίζω και πάλι για τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει. Στέλνετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης στο ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference League που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις και τα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Είναι αυτή η μπάλα που βρίσκεται μαζί μας εδώ στο στούντιο μπροστά μου. Στέλνετε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε, έχετε ακόμη πάρα πολύ λίγη ώρα μπροστά σας μέχρι και το κλείσιμο της απόψινής μας εκπομπής και ο τυχερός θα ανακοινωθεί στην πρώτη εκπομπή του 2022. Μήλος, υποσχεθήκαμε στον κόσμο πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα μας μίλαγες για την εμπειρία σε όλη αυτή και το ξεκίνημά σου στο ποδόσφαιρο. Όλη αυτή η αγάπη και όλη αυτή η στροφή προς το ποδόσφαιρο, πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε? Θα σε πάρω λίγο πίσω στα παιδικά σου χρόνια τώρα. Ναι, τότε που ήμουν μικρός, ναι. Ήμουνα νομίζω 6-7 χρονών. Έχω ξεκινήσει ναι, σε μια μικρή ομάδα στην Βελιγράδη για πρώτες μήνες. Μετά έφυγα σε Ράντνιτσκι, μια ομάδα που είναι γνωριστή εκεί στην Σερβία για τις ακαδημίες. Αλλά να σου πω αλήθεια, έχω αλλάξει 2-3 φορές η γνώμη μου, ήταν να παίξω και μπάσκετ. Αφού στην σχολείο έχουμε παίξει πολύ μπάσκετ και είναι very popular sport στη Σερβία. Και 2-3 φορές έχω αλλάξει, πήγαινα και κάποιες φορές και στην προπόνηση για ποδόσφαιρο και κάποιες φορές στην προπόνηση για
για μπάσκετ, αλλά τώρα και μετά, στα ετών 9 νομίζω, έχω αποφασίσει ότι τα πάω ποδόσφαιρο, και από τότε είναι η αγάπη μου και νομίζω ότι δεν έκανα λάθος αφού έμεινα 180, και νομίζω ότι δεν τα κάνω τίποτα στην μπάσκετ. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που γενικά οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ ευλογημένοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι δουλεύουμε αυτό που αγαπάμε όλη την ζωή μας. Παίξουμε, έχουμε οπαδούς που μας αγαπάνε, που μας στηρίζουν. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία δουλειά. Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, ούτε έπαιζες μπάσκετ, τι θα έκανες? Αυτό δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο από δεν το σκέφτηκες ποτέ. Από ποδόσφαιρο, αφού όταν ήμουν 15 χρονών, νομίζω, ή 16, έχω πάει στην Ιταλία για 6 μήνες. Ήμουνα σε ακαδημία στη Σκιέβο Βερόνας και τότε δεν έχω τελειώσει το σχολείο. Και θυμάμαι ότι η μάνα μου με ρώτησε, εντάξει, πρέπει να τελειώσεις σχολείο, δεν μπορείς να πας έτσι, κατάλαβες, πρέπει να τελειώσεις. Και εγώ ήμουνα, εντάξει, το σχολείο τα περιμένει, αυτό τώρα είναι το ποδόσφαιρο, είναι το πιο σημαντικό, και δεν είδα κάτι άλλο ότι μπορώ να κάνω στη ζωή μου. Αγάπησα το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί και είμαι πολύ χαρούμενος που είναι. Υπήρξαν καθόλου δυσκολίες όλο αυτό σου το ταξίδι στον κόσμο του ποδοσφαίρου? Ειδικότερα στην αρχή, δυσκολεύτηκες καθόλου να μπεις σε αυτό τον τομέα? Στο παιχνίδι, να παίζεις ποδόσφαιρο, ήταν δύσκολο να μπεις σε μεγάλες ομάδες? Εντάξει, όταν αγαπάς ποδόσφαιρο, όταν είναι πολύ ωραίο να παίζεις σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως είναι Ανόρθωσης, που παίξα, όπως είναι και οι άλλες ομάδες. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό σου δώσει και αγάπη και η στήριξη να παίζεις και πιο καλά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στη μεγάλη ομάδα. Και αργότερα το βήμα σου στην Ελλάδα πώς προέκυψε και πήγες Ελλάδα να παίξεις? Ναι, αυτό ήταν. Ήμουνα στην μία ομάδα αλφαεθνικής της Σερβίας, Ράντνικ, τότε που έχω βάλει και γκολ και στην Έρετρα Σεσέρα και Πάρτιζαν. Με έχει πάρει ένας παλιός ποδοσφαιριστής, το ΠΑΟΚ, Σλάτζαν Σπάσιτς, που μου είχε πει ότι έχει μία ομάδα που με τέλει, ο τεχνικός διαιτητής είναι ο συμπαίκτης του πρωίν και μάλλον έχει πρόταση, και άμα θέλεις και όλα. Έχω σκεφτεί κανονικά, ήθελα να πάω από την Σερβία σε μια πρωτάθλημα όπως είναι στην Ελλάδα. Έχω πάει στην ΑΕΛ, μια ομάδα που είπα πολλές φορές ότι είναι η ομάδα της καρδιάς μου, και έχω μείνει 3 καλύτερα χρόνια εκεί. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές στην Λάρισα, και τότε που έφυγα ήμουν πολύ χαρούμενος. Βρήκα ένα πρωτάθλημα που είναι δυνατό, πιο δυνατό από Σερβία, και step by step έχω συνηθίσει και έχω μάθει και ελληνικά, που είναι σημαντικό. Και ναι, δεν μαθαίνουν πάρα πολύ ελληνικά, και πόσο μάλλον είναι μια δύσκολη γλώσσα. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο πώς πήρες καταρχάς την απόφαση να μάθεις ελληνικά και πώς σου φάνηκε η γλώσσα, πόσο δυσκολεύτηκες? Σίγουρα είναι δύσκολη γλώσσα, καθόλου εύκολα. Τότε που ήρθα στην ΑΕΛ το καλοκαίρι του 2016, είχα ένας προπονητής, τον Άγγελος Αναστασιάδης, ένα μεγάλος προπονητής που, εντάξει, τόσο δεν ήξερε αγγλικά, και ήθελε να όλοι οι ποδοσφαιριστές να μάθουν, οι ξένοι που ήρθαν να μάθουν ελληνικά. Μας έχει δώσει 50 λέξεις που πρέπει να μάθουμε ποδοσφαιρικά. Είχα εύτυχος ήμουνα που είχα ένας Σέρβος, ήταν που Μπόρις Λαβιβάνοβιτς, που μου βοήθησε πάρα πολύ. Θυμάμαι την προετοιμασία εκεί στο βουνό, έχουμε μάθει πολλές λέξεις. Έχω κάνει απόφαση ότι θέλω να μάθω όσο πιο γρήγορα, να συνηθίσω πιο γρήγορα μέσα με την ομάδα, με προπόνησεις και όλα. Και τον έχω μάθει πολύ γρήγορα, ναι.
Μας είπες και προηγουμένως ότι έζησες πάρα πολύ όμορφες στιγμές στην ΑΕΛ, η οποία ήταν η ομάδα της καρδιάς σου. Θέλω να μας πεις έτσι λίγο περισσότερο για αυτή την ομάδα. Τι κρατάς περισσότερο? Όλα. Είχαμε τρία ευτυχισμένα, να πούμε, σεζόν και το κόσμο της Λάρισσας είναι όπως εδώ, είναι πολύ, με πολύ πάθος. Μόνο η Λάρισσα ένιωτα σαν σπίτι μου εκεί. Mm-hmm. Μετά από το πρώτο χρόνο είχαμε και καλά αποτελέσματα στο κύπελο, παραλίγο να περάσουμε στο τελικό του κυπέλου. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές. Ήσουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα, έμαθες και τα ελληνικά. Σίγουρα θα ακούς και ελληνική μουσική, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ναι. Ποιος είναι αγαπημένος σου τραγουδιστής? Αγαπημένος, εντάξει, έχω πολλούς. Νίκος Βέρτη, Άργυρο. Ακούς Βέρτη, ναι. Δηλαδή, ε? Ναι, Καμπακάκι. Το τραγούδι σου? Το τραγούδι, έχω πολλά τώρα. Τώρα να σε βάλω να μου τραγουδήσεις. Ό,τι θες. Για πες το αγαπημένο σου, ναι. Από τον Νίκο Βέρτη κάτι, από το Άργυρο. Από το Βέρτη θα επιλέξω. Από το Βέρτη. Mm-hmm. Αν είσαι ένα αστέρι, είναι καλό. Λοιπόν, και μετά ήρθε στην πορεία σου και η Κύπρος. Φαντάζομαι θα ήταν πιο εύκολη η προσαρμογή εδώ στο νησί, μιας και η ζωή πάνω κάτω με την Ελλάδα είναι η ίδια. Ναι, μοιάζει πολύ. Μόνο έχετε πολύ καλύτερο καιρό από mm-hmm. την Ελλάδα. Πολύ ήλιο. Και είναι ωραίο. Τώρα ήθελα να συνηθίσω πιο γρήγορα, να σας πω αλήθεια, δεν περίμενα ότι είναι δυνατό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα λίγο underrated, underestimated πρωτάθλημα, ναι, από Κύπρο εδώ. Αλλά εδώ όταν ήρθα είδα ότι έχει πολύ καλές ομάδες που έχουν καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες, και νομίζω ότι η πορεία μέχρι το τέλος θα δούμε για το πρωτάθλημα ποιος θα πάρει. Και θα επιμείνω λίγο πάνω στα ελληνικά. Σίγουρα θα είδες διαφορές πάνω στην διάλεκτό μας. Ναι, όπως ναι. Μου λέγεις και προηγουμένως, δυσκολεύτηκες λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πρώτες μήνες όταν ήρθα, κάποιες φορές όταν μιλάνε οι Κύπροι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κάποιες λέξεις δεν ήξερα τι σημαίνουν. Πρώτες μήνες, τούτη, δεν ήξερα τι σημαίνει πρώτο μήνα, τούτη. Αυτός αυτή. Για μένα, αυτό δεν ήξερα, και είναι κάτι και εμένα καινούριο. Λοιπόν, έμαθα ότι ήρθες και στην Κύπρο πριν από την ανόρθωση, διακοπές δύο φορές. Δύο φορές, ναι. Έχω πάει 17 και 19. Άρα σου άρεσε η Κύπρος. Πολύ, ναι. Όταν ήρθα το 19, σίγουρα δεύτερη φορά, έχω σκεφτεί ότι κάτι μου έλεγε ότι θα έρθω εδώ να παίξω ποδόσφαιρα. Δηλαδή, Ναι. Κάτι μου είπε ότι κάποια χρόνια θα έρθεις εδώ να παίξεις. Ποια σημεία επισκέφτηκες, ποιες περιοχές και σου άρεσαν περισσότερο? Ήμουνα πρώτο χρόνο στην Άγια Νάπα, μετά πήγα Πρωταρά, εκεί πιο ήσυχα. Ναι. Ήταν ωραία. Αλλά ήμουνα 15 μέρες και έχουμε πάει και στο Λεμεσού και Πάφο mm-hmm. και Νικοσία. Κάθε μέρα αλλάξαμε τις πόλεις, και η Κύπρο είναι ένα πολύ ωραία χώρα και είναι ένα νησί που είναι πολύ ωραίο να ζεις εδώ. Το φαγητό εδώ σου άρεσε καθόλου? Έχει διαφορές, μοιάζει πάρα πολύ με αυτά της Σερβίας. Πώς το βρήκες? Είναι πολύ ωραίο, ναι. Μοιάζει και στο ελληνικό, με ελληνική και με σερβική κουζίνα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσα η ομάδα της εκπομπής μας για τον κόσμο της ομάδας μας, το πώς αντιδρά και πώς συμπεριφέρεται στα γήπεδο σε εντός έδρας αγώνες.
Επιστρέψαμε, Μίλος, είπες και προηγουμένως ότι ένιωθες ότι θα αρχώσουν στην Κύπρο για να παίξεις κάποια στιγμή και ότι σου αρέσει εδώ πάρα πολύ η ζωή. Πώς βλέπεις την συνέχεια σου, επειδή βλέπουμε ότι ουσιαστικά λύγει και το συμβόλαιο σου με την ΑΕΚ το καλοκαίρι που ήρθες από εκεί ιδανικός. Πώς βλέπεις το μέλλον? Ναι, τα δούμε. Σίγουρα ότι εδώ στην Κύπρο νιώθω πολύ ωραία και θα δούμε μέχρι τη Μάιο τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά έχω τους μεγαλύτερους στόχους και θα δούμε τι θα γίνει. Και ναι, είμαι παίκτης της ΑΕΚ μέχρι καλοκαίρι του 2022. Mm-hmm. Καλοκαίρι του 2023, συγγνώμη, και θα δούμε το καλοκαίρι. Θα ήθελες όμως, θα το έβλεπες να έμενες περισσότερο εδώ? Σίγουρα, σίγουρα. Σε βλέπεις, η σχέση σου με τον προπονητή, θα ήθελα να μας πεις ποια είναι, τι σε συμβουλεύει? Ναι, όταν ήρθα, ναι, είδα ότι ο προπονητής είναι μεγάλος τρίλος της ανόρθωσης. Είναι ένας άνθρωπος που ζητάει πειθαρχία στην ομάδα πρώτα απ' όλα. Θέλει να δώσεις 100% στις προπόνησεις και κολουτάμε όλοι να βγάζουμε αυτό και στο παιχνίδι. Η σχέση σου με τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου ποια είναι? Έχετε ωραία σχέσεις και πέραν του γηπέδου? Ναι, σίγουρα έχουμε, ναι. Είμαι πολύ κοντά με όλους οι άνθρωποι από την ομάδα που δουλεύουν μέσα στην ομάδα. Είναι πολύ όμορφη και είναι σαν familia club. Οικογενειακό. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες, αλλά σίγουρα θα κάνεις και με κάποιους περισσότερη παρέα, φαντάζομαι. Εντάξει, με όλους είμαι κοντά, ναι. Σε βοήθησε καθόλου η προσαρμογή εδώ και το γεγονός ότι γνώριζες κάποιους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα που παίζαν και στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα ο Άρτα, ο Χριστοδουλόπουλος, σε βοήθησε αυτό καθόλου? Σίγουρα, ναι. Με πολλούς παίκτες εδώ έπαιξα σαν αντίπαλος και είναι ωραίο να τους βρεις πάλι στην ομάδα. Οι όλοι έχουν ποιότητα, γι' αυτό βρίσκουμε στην ανόρθωση και είναι πολύ ωραίο να παίζεις και έχουν πολλά πρόσωπα που την ξέρω από την Ελλάδα. Στον αγώνα με την Φλόρα Νταλίν, θα σε πάω λίγο πίσω, όταν σκόραρες, σε είδαμε έτσι να πανηγυρίζεις λίγο, να μιμήσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι με την Αταλάντα. Είναι αυτός το είδωλό σου? Όχι, όχι, δεν έχω είδωλο. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι ο Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ένα σεβασμό, έχω ένα σεβασμό για όλους τους παίκτες που είναι καλύτεροι, αλλά δεν έχω ειδόλο. Έτσι πανηγύριζα αφού ήταν το πρώτο γκολ μου και ήταν ωραίο να σκοράρεις μπροστά στο αυτό το κήπεδο και μπροστά στους οπαδούς μας. Αν είχες τώρα την επιλογή πέραν της Κύπρου και της Ελλάδας να παίξεις σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου θα ήθελες, ποια θα ήταν αυτή η ομάδα? Η αγαπημένη ομάδα του κόσμου μου. Δική σου η αγαπημένη ομάδα που θα ήθελες να παίξεις? Ναι, δεν έχω αυτή η ομάδα, δεν έχω μία ομάδα. Έχω από κάποιες χώρες οι αγαπημένες ομάδες. Όπως είναι στην Ισπανία έχω Real Madrid, στην Αγγλία έχω Liverpool, αφού μου αρέσει εκεί το γήπεδο και όλα την ομάδα. Από την Ιταλία προτιμώ Νάπολη. Τώρα, απέναντι σε ποιον αντίπαλο όμως θα ήθελες να παίξεις? Απέναντι σε ποιο αντίπαλο? Στο εξωτερικό μιλάμε τώρα. Στο εξωτερικό. Με αυτές τις ομάδες. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετώπισες μέχρι στιγμή στην όλη σου καριέρα, ποιος ήταν? Ο αντίπαλος. Όταν ήμουνα στην ΑΕΛ, τότε το πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός είχε μεγάλα ονόματα. Είχαν Καμπιάσο, Καρντόζο. Αυτή ήταν που τιμάμε τώρα σαν μεγαλύτερα ονόματα. Και ποιος παίχτης έτσι έκλεψε περισσότερο τις εντυπώσεις, θεωρείς? Ποιος παίχτης εντυπωσίασε περισσότερο με τον τρόπο που έπαιζε? Α, ήταν τόσο καλός και
Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά στην Ελλάδα είχα πολλούς αντίπαλους που να ήθελες έτσι να τους ξεπεράσεις και να τους νικήσεις. Έτσι δεν είναι. Κάθε παιχνίδι έχω το στόχο να κερδίζω. Δεν βλέπω ποιος είναι αντίπαλος, άμα είναι ίδωλο, άμα μ' αρέσει και όλα. Πρώτα βλέπω εμένα και να κερδίζει η ομάδα και να πετύχω το στόχο, να είμαι καλός. Τώρα εδώ στην Κύπρο, εσύ ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η πιο σταθερή στην απόδοσή της? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές στο φετινό πρωτάθλημα. Θα ήθελα έτσι λίγο να μου πεις πώς το βλέπεις εσύ. Ναι, εγώ τώρα πρώτο χρόνο που είμαι εδώ δεν ήξερα. Μου είπαν ότι πριν κάποια χρόνια είχαν μόνο 3-4 ομάδες. Οι άλλες ομάδες δεν είχαν τόσο καλές να μπορούν να τους κερδίσουν και να παίξουν μεταξύ τους. Τώρα βλέπουμε ένα ισορροπημένο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι οι όλοι έχουν ευκαιρία. Οι ομάδες που είναι τώρα ψηλά δεν είχαν και παιχνίδια στα Ευρώπα. Είχαν συγκέντρωση μόνο στο πρωτάθλημα και πήραν βαθμούς. Σίγουρα οι Απολλώνας, οι ΑΕΚ δείξουν ότι είναι καλοί, ότι έχουν μια σταθερότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένο πρωτάθλημα και οι όλες ομάδες που είναι πάνω έχουν ποιότητα και μπορούν να κερδίσουν. Όλοι όλους τους μπορούν να κερδίσουν και θα είναι πολύ interesting. Πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε να δούμε ένα βίντεο. Η διοίκηση της ομάδας μας ευχαρίστησε τους συνεργάτες της το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, παραθέτοντας τους δείπνο σε εξαιρετικό κλίμα, τονίζοντας πως χωρίς την δική τους στήριξη ο στόχος δεν θα ήταν εφικτός. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, Μίλος, επιστρέψαμε. Θέλω να μου πεις εσύ, η δική σου σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα ποια είναι? Βλέπεις καθόλου, παρακολουθείς και τα υπόλοιπα αθλήματα πέραν από τον μπάσκετ που μας είπες προηγουμένως? Βλέπω, ναι, πολύ μπάσκετ, το NBA, το EuroLeague. Σίγουρα δεν έχω οι άλλες. Παρακολουθάω, αφού εμείς οι Σέρβοι είμαστε καλοί σε όλα τα αθλητίσματα και βλέπω, παρακολουθάω όταν παίζει ο Τζόκοβιτς τένις, όταν παίζει. Σίγουρα ο Τζόκοβιτς είναι ένας ίδωλος σε όλη την Σερβία και αυτό βλέπω, τένις και μπάσκετμπολ, πιο πολλά. Για πάμε να δούμε όμως τι κάνει η ομάδα μας και στα υπόλοιπα αθλήματα και επανερχόμαστε. Νίκη ουσίας και ψυχολογίας πέτυχε η ενόρθωση στο βαροσώτικο ντέρπι στην πετόσφαιρα ανδρών. Η ομάδα μας κέρδισε την Νέα Σαλαμίνα με 3-2 σετ σε ένα πραγματικό ντέρπι που δίρκησε σχεδόν 2,5 ώρες. Η ενόρθωση έπαιξε πάρα πολύ καλά και κέρδισε στις λεπτομέρειες τους αξιόμαχους συμπολίτες, καθώς το 5ο σετ το σκορ πήγε στο 19-17 για να το κατακτήσει η κυρία, με τον Κώστα Χριστοφιδέλη να κάνει καλή διαχείριση στην επίπονη προσπάθεια των παιχτών. Αυτή η νίκη ανέβασε τον συντελεστή της ομάδας μας στο 5-4 και στους 15 βαθμούς, σταθερά στην τέταρτη θέση του πίνακα. Αυτή την ώρα οι γυναίκες μας δίνουν το τελευταίο παιχνίδι μέσα στο 2021 και πάλι με αντίπαλο την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Το βαροσιώτικο γυναικείο ντέρπι
φιλοξενείται από τις 8 στο Σωτήριο Αθλητικό Κέντρο. Στην Καλαθόσφαιρα, την τρίτη τη σερή νίκη και έκτη συνολικά πήρε η ενόρθωση, επικρατώντας με 92-79 εντός έδρας της ΕΘΑ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Basket League. Κορυφαίος για την ομάδα μας ο Michael Mallory με 30 πόντους, 3 τρίποντα, 9 rebound και 5 assist. Η ανόρθωση κρατούσε συνεχώς το προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα, γεγονός που διατήρησε μέχρι τέλους. Τα 10 λεπτά 23-15, 39-34, 60-58 και 92-79, ενώ πέραν του Mallory εξαιρετική απόδοση είχαν ο Πάρκερ που πέτυχε 23 πόντους, ο Μάρκου με 12 και ο Αϊθαλής Παντούρης που πρόσθεσε 14 πόντους. Όσο για τις γυναίκες μας, η ομάδα του Άρης του Αρίστου επικράτησε τη ΣΕΝΑΦ με 61-55, εξασφαλίζοντας εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουμε την ΑΕΛ. Αν και η Ενάδα έβαλε δύσκολα στις Κιανόλευκες σχεδόν σε όλο τον αγώνα, η ομάδα μας νίκησε χάρη σε συνολικά καλή εικόνα και επιθετική προσφορά. Μενελάου 5, Πιτσιλίδου 4, Κωνσταντίνου 9, Ντέλβα 26, Ρουσάκη 9 και Μακρυγιώργη 8, η σκόρερ της ανόρθωσης. Στο φούτσαλ και την 12η αγωνιστική, η κυρία πάλεψε στη Λεμεσό, όμως έχασε από την ΑΕΛ με 5-3 και έτσι η βαθμολογική κατάσταση της ανόρθωσης δεν άλλαξε, παραμένοντας καθυλωμένη στην 5η θέση του πίνακα με 7 βαθμούς. Σκόρερ για την ανόρθωση Δίσο Κουλουμπρίς, ενώ το άλλο τέρμα πέτυχε ο Wesley Dos Santos. Τέλος, το handball Σαμπιάνκο ανόρθωση μετά από ένα συγκλονιστικό ντέρπι κέρδισε 24-21 τον Παρνασσό στο Σωτήριο και ολοκλήρωσε την πρώτη φάση πρωταθλήματος στην κορυφή με 10 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο Παρνασσός εμφανίστηκε εξαιρετικά ανταγωνιστικός, αλλά λίγησε από την ομάδα του Ζαραβίνα που συνεχίζει την αίτητη πορεία της. Η Σαμπιάνκο ανόρθωση έχει σαφές προβάδισμα 2-0 στις μεταξύ των δύο ομάδων αναμετρήσεις, καθώς οι νίκες μεταφέρονται και πρωταθλήτρια στέφεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 5 νίκες. Η ομάδα μας διατηρεί προβάδισμα και για το πλεονέκτημα έδρα στα play-off, αφού οι βαθμοί μεταφέρονται στην δεύτερη φάση. Λοιπόν, Μίλος, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, ήθελες να προσθέσεις κάτι, να πεις στον κόσμο ένα μήνυμα και εν ώψη και των εορτών που έχουμε Χριστούγεννα, αλλά και το μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο για την πορεία της ομάδας από εδώ και στο εξής. Ναι, σίγουρα θέλω να πω ένα σε όλο τον κόσμο της ανόρθωσης να έχουν καλά Χριστούγεννα, καλές εορτές με αγαπημένους άνθρωπους, να περάσουμε υγεία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου. Χάρηκα πάρα πολύ την συζήτησή μας και πιστεύω ότι και οι φίλοι μας που μας παρακολούθησαν απόψε ότι θα απολαύσαν αυτή την κουβέντα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Ευχαριστώ. Και καλές επιτυχίες αύριο στον αγώνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας υπενθυμίζω για τελευταία φορά και τα ακόμη μερικά δευτερόλεπτα για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό μας. Στέλνετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωση στο ονοματεπώνυμό σας και κερδίστε την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference League που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις και στα παιχνίδια τους, υπογεγραμμένοι από τους ίδιους. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται σε πάρα πολύ λίγο διαδικασία και ο νικητής θα ανακοινωθεί στην πρώτη εκπομπή του 2022 με την βοήθεια και του εκάστοτε φιλοξενούμενου μας. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε και εμείς φίλες και φίλοι. Απόψινή εκπομπή είναι η τελευταία του 2021. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας και μας κρατούσατε συντροφιά. Να σας ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και καλό νέο έτος. Πάντοτε με προσοχή, με ασφάλεια, με τους ανθρώπους που αγαπάτε και το 2022 να σας βρει με υγεία πάνω απ' όλα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 11 Ιανουαρίου, στις 9 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.